Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι όπως έχει τονίσει και η εφορία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων, υπάρχουν πολλές και σημαντικές αρχαιότητες στην περιοχή και του Ακινήτου που θα γίνει αυτή η επένδυση και γενικότερα του ελληνικού, και είναι απαραίτητο για την προστασία τους να προηγηθεί σύμφωνα με τον νόμο 3028 του 2002 η τυπική κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, έτσι. Λοιπόν, εμφανίζεται μία σπουδή από τη μεριά του ΤΑΙΠΕΔ και από τη μεριά των επενδυτών να προχωρήσουν στην έγκριση χωρίς να έχει προηγηθεί η κήρυξη αρχαιολογικών χώρων. Καταρχήν αυτό είναι απολύτως παράνομο, δηλαδή ο νόμος 3028 ορίζει ότι μόνο με την κήρυξη και την οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων μπορεί να υπάρχει προστασία τους κατά τη διάρκεια των τεχνικών έργων που προφανώς θα υπάρξουν, έτσι. Υποστηρίζεται ότι επειδή έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο ανάμεσα στην Υπουργό Πολιτισμού και στην Ελληνικών ΑΕ, που είναι η εταιρεία που έχει τις συμμετοχές του ελληνικού, έτσι, ότι αυτό το μνημόνιο καλύπτει την αρχαιολογική προστασία και ότι δεν χρειάζεται η κήρυξη, αυτό είναι απολύτως αβάσιμο νομικά, διότι το μνημόνιο είναι μια απλή σύμβαση, δεν είναι διοικητική πράξη. Θα έπρεπε να υπάρξει μια διοικητική πράξη που να προβλέπεται από τον νόμο. Δεν προβλέπεται κανένα μνημόνιο από κανένα νόμο. Δεν έχει κανένα έρισμα νομικό αυτό το μνημόνιο συνεννόησης. Και επίσης αυτό δεν αφορά την προστασία, αφορά τι θα γίνει αν σε μια ανασκαφή βρεθεί ένα αρχαίο. Άρα είναι διαφορετικό ζήτημα. Δεν μας καλύπτει, έτσι. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του ΣΟΑ αν δεν έχει προηγηθεί η κήρυξη αρχαιολογικών χώρων. Το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει και είναι και αυτό πολύ σοβαρό είναι το θέμα των νεωτέρων μνημείων, όχι των αρχαιοτήτων. Όταν λέμε νεότερα μνημεία, εννοούμε τον δυτικό αεροσταθμό του πρώην αεροδρομίου ελληνικού, που είναι σημαντικό αρχιτεκτονικό κτίριο, έτσι. Εννοούμε τον πύργο ελέγχου και εννοούμε κυρίως τα 5 κτίσματα του πρώην Κολεγίου Θηλαίων. Το Κολέγιο Θηλαίων είναι αυτό που είναι στην Αγία Παρασκευή, τον Τυρί. Τα πρώτα του κτίρια, η πρώτη του έδρα, ήταν μετά το 1922 εκεί στο ελληνικό και έχουν τιστεί 5 ωραιότατα διατηρηταία μνημεία, τα οποία δεν κηρύχθηκαν διατηρηταία, εσφαλμένα κατά τη γνώμη μας, διότι έχουν σημαντική ιστορική και αρχιτεκτονική αξία. Γενικώς πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια λογική να προχωρήσουμε στο να χτίσουμε άνευ νομίμων όρων και προϋποθέσεων, το οποίο εμείς το καταδικάζουμε βέβαια σαν λογική και σαν αντίληψη. Αυτά.